Επιστρέφουμε. Πάμε στον κύριο Μαυρωτά, παρακαλώ. Είστε, κύριε Μαυρωτά. Να πούμε, να ξεκινήσω από το θέμα της κυρίας Στάνου, που είναι και το θέμα της ημέρας, η σημερινή της επιλογή για την Προεδρία της Αρχής, της Ανεξάρτητης Αρχής Ανταγωνισμού. Αυτό που με στεναχωρεί εμένα, εντάξει, σαν ποτάμι είχαμε κάνει την πρότασή μας στη συνταγματική αναθεώρηση, να είναι διαφορετική διαδικασία κτλ. Αυτό που όμως που με στεναχωρεί εντός εισαγωγικών είναι το εξής, ότι η επιχειρηματολογία από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, το καταψηφίσαμε εμείς σήμερα τη συγκεκριμένη, ας το πούμε, επιλογή. Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ αυτό που ακούμε είναι ότι και οι προηγούμενοι τα ίδια κάνανε. Είχαν βάλει τον κύριο Κυριτσάκη, ο οποίος ήταν αυτό, εκείνο, το άλλο. Οπότε γιατί μιλάτε και για μας? Όμως όταν έρχεσαι στις εκλογές με το «η ελπίδα έρχεται» και όχι «το έργο επαναλαμβάνεται», και όταν λες στους ψηφοφόρους ότι «εγώ θα τα αλλάξω, δεν θα κάνω αυτά που έκαναν οι προηγούμενοι», τότε και ο ψηφοφόρος έχει από σένα την απέτηση να κάνεις διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή να βάλεις πραγματικά ανεξάρτητους στις ανεξάρτητες αρχές, να μην συνεχίσεις τις παθογένειες που πιθανώς κάνανε οι προηγούμενοι. Και όλα αυτά δεν είναι μόνο στη συγκεκριμένη επιλογή που το βλέπουμε, το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις που ακολουθεί λίγο πολύ την πεπατημένη, και στο πελατειακό κράτος και σε διάφορες έτσι διαδικασίες τις οποίες έχουμε στυλιτεύσει ως ποτάμι. Mm-hmm. Αυτά σε ό,τι αφορά την επιλογή τώρα, της κυρίας Στάνου. Θέμα των Πρεσπών. Στο θέμα των Πρεσπών τι θα κάνετε, γιατί είστε ναι, από το η κρίσιμη, από τα κεφάλαια εκείνα, στο ναι, είναι κρίσιμο. Εντάξει, όχι, διότι εμείς το βλέπουμε. Ο κύριος Καλλιενός και ο κύριος Αμυράς το βλέπουμε πολύ ψήφιμα. Εμείς δεν θα ψηφίσουμε. Ναι. Και περιμένουμε τη δική σας τοποθέτηση. Έχουμε πει από τον Ιούνιο, έχουμε πει ότι η θετική προδιάθεση απέναντι στη συμφωνία υπάρχει, γιατί πρέπει να γυρίσουμε σελίδα στο συγκεκριμένο θέμα. Όπως επίσης έχουμε πει ότι θα πρέπει να δούμε και τις τελικές διατυπώσεις, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται η συνταγματική αναθεώρηση, έρχονται τροπολογίες στο Σύνταγμα των Σκοπίων, ώστε να είναι μέσα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συμφωνίας. Αυτές θα ψηφιστούν 15 Ιανουαρίου από την Βουλή της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Όταν λοιπόν θα έχουμε και τα τελικά κείμενα στη διάθεσή μας, θα πάρουμε την τελική μας απόφαση. Είμαστε προσανατολισμένοι όμως στο να βρεθεί η λύση, αρκεί να μην υπάρχουν ας το πούμε μεγάλες διαφοροποιήσεις εκτός του κλίματος της συμφωνίας, είτε που θα δίνουν τη δυνατότητα να ερμηνεύονται διαφορετικά από κάποια πράγματα, τα οποία εμείς θεωρούμε ότι μέσα στο κείμενο της συμφωνίας είναι ξεκάθαρα. Άρα δεν είναι δεδομένη ούτε η ψήφο σας, ούτε και η καταψήφιση. Και επιτρέψτε μου να πω, κύριε Παυλόπουλο, ότι καλύτερα να μην είναι δεδομένη. Ένα είναι σας ρωτώ, γιατί το προηγούμενο διάστημα, πρόσφατα δηλαδή, η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, σας έχει κατηγορήσει για συναλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν παίζει αυτό, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι η στάση του ποταμιού και ο προβληματισμό που έχει δείξει, ίσως να έχει παίξει ρόλο στο να βελτιωθούν κάποια πράγματα στις τροπολογίες, γιατί άλλο να είσαι δεδομένος ότι παιδιά εντάξει θα την ψηφίσουν ό,τι και να είναι, και άλλο να διατηρείς τις επιφυλάξεις μέχρι τελευταία στιγμή και πραγματικά να το εννοείς αυτό το πράγμα, παίζει και αυτό το ρόλο του. Ποιο είναι το δεδομένο, Δημήτρη? Ότι ο κύριος Μαυρωτάς, όσο πλησιάζει η συμφωνία των Πρεσπών στην Ελληνική Βουλή, θα περάσει δύσκολα. Ούτε ως φουνταριστός δεν έχει περάσει τέτοιες δυσκολίες. Έχω παίξει και μέσα στο Παπαστράτιο, μην ανησυχείτε. Μια χαρά έχω συνηθίσει σε αυτά.